Λοιπόν, είμαστε live. Καλημέρα, 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 καλημέρα! Δεν μπορούσα άλλο, αλλά είπα το πιο μεγάλο καλημέρα που υπάρχει. Μπορώ να ξαναπάω άλλο ένα. Αλλά δεν θα το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πιστή στο ραντεβού μας. Άργησα σήμερα 7-8 λεπτά. Γιατί έβαζα πλυντήριο. Οπότε, καταλαβαίνετε, ναι, ότι είχα θέμα. Μάζευα και τα άλλα τα ρούχα. Οπότε σήμερα η μέρα έχει πλυντήριο. Χτες σκούπισα. Σκούπα ηλεκτρική και σφουγγαρίστρα. Με το που βάλω το πλυντήριο θα αλλάξω συντόνια για να βάλω τα καινούργια συντόνια για πλύσιμο. Οπότε σήμερα έχει πολλή δουλειά σπιτιού, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το μενού σήμερα έχει μπανόφι. Πάρτε το, δεν το περιμένατε. Όλο δικό σας, 1-0. Άκης Instagram 1-0. Άκης Facebook 1-0. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το πανόφι, το αγαπημένο σας γλυκό, αυτό που αγαπάτε. Να σας πω πριν ξεκινήσω το πανόφι, ότι ιστορικά στην Ελλάδα ο πρώτος άνθρωπος που έδειξε το πανόφι στην τηλεόραση ήμουν εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν το είχα κάνει στο πρωινό, είχα τελειώσει από το Masterchef 2009-10, δεν θυμάμαι. Ήταν η δεύτερη τρίτη συνταγή που είχα κάνει όταν είχα ξεκινήσει τη τηλεόραση. Δεν το είχε ξαναδεί κανείς. Και από τότε όλοι το φτιάχνουμε. Εγώ να σας πω ότι το φτιάχνα πολύ πιο πριν. Τουλάχιστον 7-8 χρόνια πριν, το είχα μάθει από έναν Ιρλανδό που δούλευα σε μια Ιρλανδέζικη pub στο κέντρο της Αθήνας. Δεν το βγάλα εγώ το γλυκό, το έμαθα από κάποιον άνθρωπο, να μην λέμε τώρα χαζομάρες. Απλά είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά και επισήμως θα ήθελα να είμαι ο πρώτος παρασκευαστής του πανόφι στη χώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οι σημερινές κάλτσες μας είναι πάρα πολύ ωραίες. Φοράω ανανάδες. Εδώ είμαστε. Αυτοί είμαστε. Δικό σας ο ανανάς. Μπορείτε να κάνετε και μπανόφι με ανανάς, σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει. Και επίσης, η μπλούζα μου σήμερα είναι πολύ κοντά στο θέμα του μπανοφιού. Cake My Day. Είναι μπλουζίτσες από το e-shop μας. Τις έχουμε 30-40% έκπτωση. Οπότε, η κλήρωση για να φεύγει από τώρα. Στο Facebook, όσοι γράψετε από κάτω Cake My Day, Cake, κενό, My, κενό, Day, κενό, κερδίζετε μία μπλουζίτσα από το e-shop μας. Και στο Instagram, με το που τελειώσουμε το live, θα κάνω post τη συνταγή. Οπότε κάτω από το post τη συνταγή μπορείτε να γράψετε Cake My Day και θα πάρετε και εσείς μία μπλουζίτσα. Να φύγει η κλήρωση. Αύριο θα δώσω μαχαίρια, μεθαύριο θα δώσω, δεν ξέρω τι θα δώσω. Κάθε μέρα θα δίνω πράγματα. Οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη. Θα φτιάξουμε μπανόφι. Καλημέρα, Άκη, ο Γύρος Κοτόπουλο, τέλειος. Ευχαριστώ, Ναταλία μου. Καλημέρα, Κούλα Σκαρλάτου. Καλημέρα, Μιτσαφίτρου. Καλημέρα, Ισμήνη Κοκοτά, από τη Θεσσαλονίκη. Χιονισμένη, βροχερή. Τι έχει χιονίσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σας πω ότι έχω τεράστια ποικιλία σε κάλτσες, γιατί όλοι μου οι φίλοι, όταν θέλουν να μου πάρουν δώρο, δεν ξέρω τι να μου πάρουν και του λέω: παιδιά, βρακιά και κάλτσες. Αυτά είναι τα δώρα που θέλω. Τα υπόλοιπα όλα λέω: τα παίρνω, δεν έχω θέμα. Επειδή συνήθως ρούχα μου δίνουν εταιρείες, δεν ψωνίζω ποτέ ρούχα. Και όλα τα υπόλοιπα τα έχω. Αυτό που δεν μου δίνουν ποτέ είναι κάλτσες και βρακιά. Οπότε αυτό του ζητάω να πάνε να μου φέρνουν. Και έχω μια σιρταντιέρα μέσα. Παναγία μου, πρέπει να έχω τουλάχιστον 200-300 ζευγαριά κάλτσες. Νομίζω ότι τα περισσότερα δεν τα έχω φορέσει ποτέ. Προσπαθώ να τις φορέσω όλη την ώρα γιατί μου αρέσει. Γενικά δεν έχω πολύ έτσι, φαντασία στο να φοράω ρούχα, πάντα φοράω μαύρα-μαύρα. Αλλά πάντα μα πάντα η κάλτσα μου είναι διαφορετική. Ωραία. Λοιπόν, σας έδειξα τις κάλτσες. 7.500 είμαστε στο Facebook, 4.140 είμαστε στο Instagram. Να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το πανόφι. Τι λέτε, είναι το πιο εύκολο γλυκό που υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά όποιος δεν μπορεί να φτιάξει ένα πανόφι. Δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Η αλήθεια είναι. Οπότε πάμε στην κουζίνα. Βαγιάμαι λίγο να σηκωθώ. Γιατί μόλις τελειώσει τη γυμναστική. Άρα πάμε. Λοιπόν. Τεν
Τουρουν, τουρουν. Δεν είναι τέλεια η μπλούζα μου. Δεν υπάρχει. Και ταιριάζει πάρα πολύ στο όλο κλίμα. Και yeah, my day. Λοιπόν, για να φτιάξουμε πανόφι χρειαζόμαστε μπισκότα. Και όταν λέω μπισκότα, λέω τύπου digestive. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότα έχετε στο σπίτι. Μαζέψτε τα μπισκότα που έχετε ανοίξει. Κάνω μια χαρά για τη συνταγή. Ελάχιστο βουτυράκι, 100 γραμμάρια. Και άμα δεν έχετε βούτυρο και έχετε μαργαρίνη, για αυτή τη συνταγή κάνω. 2 ζαχαρούχα. Μπανάνες. Κάτσε γιατί κάναμε φουλ τοποθέτηση. Τσικίτα. Εντάξει, τι έβγαλα τώρα. Και τι άλλο, και κρέμα γάλακτος. Αυτά είναι τα υλικά. Όλοι μπορείτε να φτιάξετε ένα πανόφι στο σπίτι σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη βάση. Θέλω να σας δείξω ότι το πανόφι δεν έχει γενικά πολλά περίμενε. Γίνεται real time. Οπότε σε περίπτωση που έχετε να κάνετε ένα πανόφι, το καλό θα είναι να το κάνετε και να το βγάλετε σε ένα τραπέζι κατευθείαν. Δηλαδή να το στήσετε εκείνη την ώρα. Το πανόφι, το μόνο πρόβλημα που έχει σαν γλυκό είναι ότι επειδή η γέμιση που βάζουμε είναι καραμελωμένο ζαχαρούχο, είναι το dulce de leche που λέμε, αυτό το τόφι. Όταν το φτιάξουμε το γλυκό είναι τέλειο, μπορούμε να κόψουμε κομμάτι και να σερβίρουμε. Άμα το βάλουμε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα αρχίζει και ευστοποιείται. Γιατί το ζαχαρούχο γάλα τραβάει υγρασία από το ψυγείο και αρχίζει εκεί πέρα που είναι σφιχτό και γίνεται νερουλό. Τρώγεται το γλυκό μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά άμα είναι να το φάμε τη δεύτερη τρίτη μέρα ή το βάζουμε σε ποτήρια αντί για να το στήσουμε σε μια φόρμα. Ή το πιο γαμάτο που μπορείτε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη συνταγή μου πανόφι με σοκολάτα που έχω στο ίντερνετ. Γιατί στη συνταγή ουσιαστικά βάζω κουβερτούρα μέσα και τελειώνω μαζί με το ζαχαρούχο, όπου εν μέρη φτιάχνει λίγο τη γεύση του ζαχαρούχου, γιατί δεν έχει έντονη γεύση γλυκή, η γλυκιά γεύση όπως έχει κανονικά το ζαχαρούχο. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, καθώς το βάλουμε στο ψυγείο, επειδή έχει σταθεροποιητή τη σοκολάτα, όσες μέρες και να τα αφήσουμε, μπορούμε να κόψουμε κομμάτι και να το σερβίρουμε. Τρομερό tip, δύο συνταγές και μπανόφι με σοκολάτα και μπανόφι κανονικό. Θα ανεβάσουμε μετά και στο Instagram Diana με τέτοιο, με καρουζέλ. Μπανόφι και μπανόφι σοκολάτα. Βάλε και τα μπανόφι τα ατομικά, σε περίπτωση που θέλει ο κόσμος να κάνει και τις τρεις συνταγές, να δει και τις τρεις. Οπότε, έχετε επιλογές, αλλά αν είναι να κάνετε αυτό το μπανόφι που κάνω εγώ, φροντίστε σε ένα 5ωρο, 6ωρο να το καταναλώσετε. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, αυτό το μπανόφι που θα κάνεις εσύ θα το καταναλώσεις σε ένα 6ωρο. Η αλήθεια είναι πως μπορώ. Μην με βλέπετε έτσι. Τρώω πολύ και το έχετε καταλάβει τι τρώω. Για να μην λέω τώρα χαζομάρες, θα εξηγήσουμε άλλα πράγματα πριν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να χτυπήσουμε τα μπισκότα μας στο μιξέρ. Έχω ένα μιξεράκι εδώ. Δεν νομίζω να χωρέσουν όλα. Θα τα βάλω σε δύο δόσεις. Εδώ. Και εδώ. Α, μπορεί και να χωρέσουν. Καλά, κοίταξε τώρα, για λίγα δεν χωρέσανε, οπότε θα βάλω τα μισά. Εδώ. Θα τα χτυπήσω καλά στο μιξέρ. Τεντερερεν. Χτες, που λέτε, στο τέλος του βίντεο έβαλα λίγο μουσική στον υπολογιστή να ακούσουμε το Informer. Τι έγινε, με το που έβαλα τη μουσική στο Facebook, το Facebook μου κατέβασε το βίντεο. Γιατί ήταν τα δικαιώματα της μουσικής, δεν το σκέφτηκα. Οπότε ξανανέβηκε το βίντεο, αλλά το σημείο, το τέλος, εκεί πέρα που ακούμε μουσική έχει σβηστεί ο ήχος από το Facebook. Στο Instagram δεν γίνεται ακόμα, αν και είναι η ίδια εταιρεία. Οπότε δυστυχώς αυτή η τρομερή σκέψη που κάθε φορά να τελειώνουμε τη συνταγή μας με λίγο μουσικούλα δεν πρόκειται να ξαναγίνει, γιατί το Facebook δεν με αφήνει. Λοιπόν, χτυπάω και τα υπόλοιπα μπισκοτάκια μου. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τα μπισκότα τα βάλα εδώ. Και τώρα εξής προβληματισμός που όλοι μπορεί να έχετε. Πρώτα απ' όλα το βούτυρο να το λιώσω το τηγάνι ή να το λιώσω. Γιατί τώρα από πίσω ακριβώς από την κάμερα είναι το φούρνισμα κρυγμάτων. Θα το λιώσω το τηγάνι, αλλά εσείς το λιώσετε στα μικροκύματα. Δεν πειράζει. Βέβαια στη συνταγή λέω ότι λιώνουμε το βούτυρο εδώ και μετά εδώ πέρα ανακατεύουμε τα μπισκότα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί γίνεται σωστή ομογενοποίηση. Αλλά άμα δεν θέλετε να ξοδέψετε τηγάνι. Μην ξοδέψετε τη γάνη, μπορείτε να το λιώσετε στα μικροκύματα. Λοιπόν, και τώρα η εξής ερώτηση. Άπειρες φορές έχω πάρει μηνύματα για τον πανόφι που λέει ο κόσμος. Άκη μου, κάναμε τη συνταγή σωστά, αλλά το μπισκότο σπάει.
Άκη μου, κάναμε τη συνταγή σωστά, αλλά το μπισκότο είναι πάρα πολύ σκληρό. Άκη μου, Άκη μου, Άκη μου, Άκη μου. Λοιπόν, όλοι έχετε δίκιο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το πράγμα, στη βάση ας πούμε του μπισκότου, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ απλό. Άμα βάλουμε μαργαρίνη, η μαργαρίνη είναι πιο μαλακή, οπότε σπάει. Οπότε ουσιαστικά το κάνει πιο θρυψαϊασμένο. Άμα βάλουμε βούτυρο, το βούτυρο πίζει περισσότερο και το κόβει ολόκληρο κομμάτι, αλλά είναι πιο σφιχτό στο δόντι. Επίσης, το πιο σημαντικό είναι το μπισκότο που χρησιμοποιούμε. Αναγκαστικά θα κάνω τοποθέτηση, δεν το ήθελα, αλλά θα το κάνω. Ας πούμε, τα Μιράντα Παπαδοπούλου, τα μπισκότα τα ίσια που παίρνουμε, έχουν λιγότερο βούτυρο. Οπότε δεν έχουν βούτυρο σαν βούτυρο, είναι πολύ μπισκότα. Και το βούτυρο που θα βάλουμε ίσως να μην φτάσει, να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Άμα θα πάρουμε τύπου digestive, τα στρόγγυλα αυτά έχουν αρκετά λιπαρά μέσα, άσχετα που νομίζετε όλοι ότι είναι διαιτητικά, δεν είναι. Έχουν περισσότερα λιπαρά από τα άλλα μπισκότα, για να έχουν γεύση, γιατί καταλαβαίνετε. Οπότε εκεί πέρα θα χρειαστεί λιγότερο βούτυρο. Οπότε πάνω κάτω υπάρχει περίπτωση ή να σπάει, να βγει σκληρό. Βέβαια, εγώ πάντα όταν βάζω τύπου digestive, τώρα έχω κάνει ένα mix γιατί είχα και 5-6 μπισκοτάκια από κάτι άλλο. Συν το βουτυράκι μου μέσα, μου δουλεύει μια χαρά. Εντάξει, και η μαργαρίνη δουλεύει μια χαρά, σα το είπα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά μη μου στείλετε μετά μηνύματα και πείτε ότι άκε, εσένα σου βγήκε ωραίο το κομμάτι και εμένα δεν μου βγήκε. Έχει να κάνει με τα μπισκότα που βάζετε και με το βούτυρο που βάζετε. Γιατί πολλές φορές τελευταία παίρνω και άλλα μηνύματα τρελά. Μου λέει άλλη, Άκη, δεν μου πετύχανε τα ψωμάκια για το μπέργκερ. Γιατί? Γιατί λέει, δεν ξέρω, δεν μου φούσκωσαν, δες πως βγήκανε. Και τα βλέπω και είναι σπασμένα. Έβαλε αλεύρι χωρίς γλουτένι. Δεν έβαλε τη ζάχαρη που είπα γιατί της φάνηκε πολύ. Δεν θυμάμαι τι άλλο δεν έβαλε. Οπότε ουσιαστικά άλλαξε τελείως συνταγή και έρχεται και με ρωτάει γιατί η συνταγή δεν βγαίνει. Χριστιανή μου, γιατί δεν ακολούθησε τη συνταγή μου? Άμα ακολουθήσετε τη συνταγή 100% θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην παρεκκλίνετε σε συνταγές ζαχαροπλαστικής, μην αλλάζετε τα υλικά από μόνοι σας, γιατί δεν εγγυώνει για το αποτέλεσμα. Δηλαδή η ζαχαροπλαστική είναι απλή, αλλά για να δουλέψει πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως τα δίνει ο κύριος Άκης. Το πιάσαμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δώσω φιλιά στη Μάγδα Γιώτη, να δώσω φιλιά στη Γιώτα Παγκάτου. Και τα πτυμπέρ κάνουνε, μια χαρά κάνουνε. Απλά στα πτυμπέρ σίγουρα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω βουτυράκι. Περίπου 20-30 γραμμάρια. Στο λέω από τώρα για να το ξέρεις. Λοιπόν, έχω λιώσει το βούτυρό μου εδώ. Το πάω real time για να σας δείξω. Καλά, δεν έχει λιώσει τελείως. Αλλά βλέπετε, έχει μείνει λίγο ένα κομματάκι μέσα. Όσο ανακατεύω, θα λιώσει. Καλό θα είναι πάντα στις συνταγές σας όταν λιώνετε, όταν ζεσταίνετε πράγματα, να θυμάστε αυτό. Ότι βγάζουμε εκτός φωτιάς και άμα μείνει κάτι που δεν έχει λιώσει ή δεν έχει ζεσταθεί τελείως, το κάνουμε εκτός φωτιάς για να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία. Γιατί εγώ θέλω να πάω real time τώρα. Άμα το βούτυρό μου καίει πάρα μα πάρα πολύ, όσο μπλα μπλα και αν κάνω και όσο και αν σας πρίξω, δεν θα προλάβει να κρυώσει καθώς το βάλω στο ψυγείο. Οπότε πρέπει λίγο να προσέξω και εδώ. Πάμε ξανά. Βουτυράκι, μπισκότο. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι έτσι όπως είναι τώρα το μείγμα, να το ξαναβάλουμε πίσω στο τηγάνι και να σοτάρουμε λίγο. Και εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε και οτιδήποτε γεύση θέλουμε. Δηλαδή κανέλα, γαρίφαλο, ό,τι μας αρέσει μπορούμε να βάλουμε, βανίλια, για να δώσουμε γεύση στο μπισκότο σε περίπτωση που τα μπισκότα μας δεν είναι πολύ καλά. Γιατί μπορεί να έχετε φθηνά μπισκοτάκια που κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή τύπου, καταλάβατε, του 70 λεπτού. Γιατί ο σκοπός μου είναι να βγει και ένα γλυκό οικονομικό. Οπότε τι κάνουμε εκεί πέρα? Βάζουμε λίγο μπαχάκια και πέρα από το μπισκότο δεν είναι ωραίο, το ανεβάζουμε. Θεωρώ πιο έξυπνο να κάνουμε αυτό παρά να πάρουμε ένα ποιοτικό μπισκότο να χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή για να το λιώσουμε. Τα ποιοτικά μπισκότα τα τρώμε μόνα τους. Τα μπισκότα δεύτερης διαλογής τα χρησιμοποιούμε για τέτοιες συνταγές για να μπορέσουμε να τα σπάσουμε και να τα κάνουμε νόστιμα. Άμα πάρετε τώρα ένα μπισκότο πάρα πολύ οικονομικό και ρίξετε λίγο κανέλα, λίγο γαρίφαλο, το πετάξετε πάνω στο τηγάνι, το ανακατέψετε λίγο να ζωντανεύσει το γαρίφαλο και κανέλα. Κατευθείαν έχουμε ένα ποιοτικότατο μπισκότο. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, ρίχνω το μπισκότο μαζί με το βούτυρο. Εμένα μου αρέσει να ρίχνω και λίγο αλάτι στο μπισκότο. Άμα θέλετε βάλετε, άμα θέλετε μην βάλετε. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αλμυρό στο γλυκό. Λοιπόν, και ρίχνω όλο το μπισκοτάκι μου μέσα. Εδώ. Αυτό θα το χρειαστώ. Θα αφήνω λίγο στο μπισκότο. Κάτσε να φορέσω γαντιά. Εδώ. Γαντάκια έχετε? Όχι.
Ωραία, άμα δεν έχετε, στο shop μας. Λοιπόν, γαντάκια. Και τώρα, υπάρχουν δύο σχολές. Η σχολή του ότι κάνουμε γύσο στον πανόφι, γύρω-γύρω. Ουσιαστικά κάνουμε ένα μικρό τείχομα για να κρατήσει τη γέμιση. Που αυτό υπάρχει νόημα και έχει νόημα εφόσον θέλουμε να καταναλώσουμε τον πανόφι μετά από 2-3 ημέρες. Που όπως σας είπα, δεν γίνεται σε αυτή τη συνταγή. Είναι λάθος. Και υπάρχει η σχολή cheesecake που ουσιαστικά το κάνουμε απλά ευθεία. Εδώ. Έτσι. Και κατευθείαν ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα από πάνω. Τι θέλετε. Για πείτε. Για πείτε. Λοιπόν, επειδή θέλω να το κάνω εύκολο και επειδή δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να ζοριστώ, αυτό θα το κάνω ίσια. Στο βίντεο που σας δείχνω δεν το έχω καθόλου ίσια, το έχω μια χαρά με τέτοιο όπως το λένε, με γύσο, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, βγάζω γάντι εδώ και πάει στην κατάψυξη. Εδώ. Κατάψυξη. Αυτή είμαστε. Λοιπόν, το μπισκότο μας έχει μπει στην κατάψυξη και τώρα πάμε στο επόμενο μας υλικό. Το επόμενο μας υλικό χρειάζομαι άλλο ένα μπολ. Μισό λεπτάκι να πλένω λίγο αυτό. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Απλά το πλένω σε χρόνο. Γιατί είναι το αγαπημένο μου μπολ. Και σπιτιού. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το μπολάκι μου είναι εδώ. Ενωμένο, δυνατό, ανακατεύω μια χαρά. Να φύγει το νερό, δεν θέλω άλλο νερό μέσα. Τέλεια. Και πάμε τώρα στο μπολ μας εδώ πέρα να ετοιμάσουμε το επόμενο μας υλικό που είναι οι μπανάνες. Αυτό πάει στην άκρη. Και εδώ. Λοιπόν, για να πετύχει η συνταγή 100% πρέπει να πάρουμε μπανάνες που να είναι όριμες. Σας το είχα πει και τις προάλλες όταν κάναμε ένα κέικ μπανάνας ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άγουρες μπανάνες καλύτερα μην κάνετε το γλυκό. Αυτό πρέπει να σας γίνει μάθημα. Η μπανάνα είναι ένα εξωτικό φρούτο που άμα δεν πιάσει λίγο μαύρο χρώμα από έξω, γύρω γύρω, δεν έχει άρωμα. Ο πιο απλός τρόπος για να καταλάβουμε το πόσο αρωματική είναι η μπανάνα είναι από τη φλούδα της. Δηλαδή, άμα θα πάρω τη φλούδα εδώ πέρα στην μπανάνα και την ανοίξω και είναι πολύ χοντρή, χοντρή σημαίνει πως δεν έχει γεύση η μπανάνα. Όσο περισσότερο αφήνουμε την μπανάνα και οριμάζει, μικραίνει η φλούδα, γίνεται περισσότερη μπανάνα, παίρνουμε περισσότερη μπανάνα σε μάζα και ανεβάζει τα αρώματα και τη ζάχαρή της. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για ένα άλλο υλικό. Άγουρη μπανάνα, μην την δοκιμάσετε, μην τη χρησιμοποιείτε σε συνταγές. Γενικά, χαλάει οτιδήποτε και φτιάξετε. Υπάρχει περίπτωση με μία μπανάνα, όντως να απογειώσω ένα γλυκό μου και υπάρχει περίπτωση με 10 μπανάνες να μην καν έχω την αίσθηση ότι τρώω μπανάνες πραγματικά. Δηλαδή, είναι φανταστικό. Δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να χρησιμοποιούμε άγουρες μπανάνες. Κοιτάξτε εδώ και λίγο που μαυρίσανε, δεν μας πειράζει. Εδώ είναι φυσιολογικό, εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Η μπανάνα είναι ένα υλικό που υπάρχει περίπτωση να μαυρίσει το ψυγείο εφόσον το κρατήσουμε 2 και 3 ημέρες. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει λίγο να την προστατεύσουμε. Θα την προστατεύσουμε πάρα πολύ απλά. Κόβουμε σε κομμάτια εδώ. Το κάνω αργά. 4 μπανανούλες είναι αρκετές. Αλλά μπορεί να πάρει και 3, μπορεί να πάρει και 5, ανάλογα στο πόσο μεγάλες είναι οι μπανάνες. Αλλά είναι normal. 4 μπανάνες κάνουμε. Εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Λοιπόν, θέλω άλλο ένα. Κάπεσε μια μπανάνα κάτω. Θέλω άλλο ένα μπολάκι. Θα βάλω μέσα τις μπανάνες μου. Και επίσης αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάντα στις μπανάνες και αυτό που ουσιαστικά είναι που χαλάει ακόμα περισσότερο τον πανόφι όσο τα αφήνουμε στο ψυγείο. Όχι αυτό με τη σοκολάτα. Αυτό με τη σοκολάτα είναι εγγύηση, δεν υπάρχει. Δεν χαλάει ποτέ. Μπορείτε να το κρατήσετε για 5 μέρες στο ψυγείο και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε λίγο την μπανάνα. Η μπανάνα εκτός που μαυρίζει, το αρνητικό που έχει είναι ότι χάζει υγρασία καθώς την αφήνουμε μέσα στο ψυγείο. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές όταν κάνετε συνταγές με μπανάνα βγαίνουν και άλλες φορές δεν βγαίνουν. Γιατί η μπανάνα είναι ένα πολύ περίεργο φρούτο. Υπάρχει περίπτωση έτσι όπως είναι τώρα να τη βάλω στο ψυγείο και αύριο το πρωί καθώς ανοίξω να έχει γεμίσει νερό ως εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση αύριο το πρωί να μην έχει γεμίσει καθόλου νερό. Δηλαδή είναι τρελή, δεν ξέρει τι της γίνεται. Γενικά κάθε πρωί ξυπνάει με άλλες ορέξεις. Σας θυμίζει κάτι.
Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Εκτός ότι θα μαυρίσει, πρέπει να την προσέξουμε. Και για να μην μαυρίσει, πρέπει να κάνουμε. Να ρίξουμε λίγο λεμόνι. Εδώ. Θα ρίξω λίγο λεμόνι, θα ανακατέψω με το λεμόνι για να μην μαυρίσει. Εντάξει. Αυτό που θα κάνω είναι να την προστατεύσω. Να το γράψουμε στο site, γιατί δεν το έχουμε γράψει αυτό. Αυτό που θα κάνω είναι να την προστατεύσω με λίγο σιρόπι από κάτι. Μπορείτε να βάλετε λίγο μαρμελάδα, μπορείτε να βάλετε λίγο μέλι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, όταν λέμε λίγο, εννοώ λίγο. Δηλαδή έχω βάλει μια κουταλιά του γλυκού εδώ, δεν έχω βάλει παραπάνω. Ελπίζω ότι για να τα άκουσες πρέπει να βάλουμε αυτό. Λοιπόν, λίγο μελάκι ανακατεύουμε εδώ. Ή λίγο μαρμελάδα που δουλεύει καταπληκτικά. Και ουσιαστικά όταν πηγαίνετε, πώς το λένε, στη ζαχαροπλαστεία, δεν παίρνετε τις τάρτες φρούτων και από πάνω έχει ένα γλάσο. Αυτό το γλάσο το αγοράζουμε εμείς έτοιμο. Είναι γλάσο ζαχαροπλαστικής που ουσιαστικά είναι ινβερτοζάχαρο. Να μην σας εξηγώ. Εκείνο προστατεύει όλα τα φρούτα στο να μην οξυδωθούν. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει γύρω-γύρω. Μελάκι μαζί με λεμόνι. Κάναμε αυτό το υπέροχο γλάσο. Οπότε η μπανάνα μου τώρα δεν θα οξυδωθεί και θα είναι τέλεια για πάντα. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, θα φάω άλλη μια. Λοιπόν, τα μάντια όλα κάτω έχουν πέσει σήμερα. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, οι μπανάνες είναι έτοιμες. Το μπισκότο μου είναι στο ψυγείο και κρυώνει. Πάμε να ετοιμάσουμε και το dulce de leche. Λοιπόν, το dulce de leche είναι αυτό το κλασικό ζαχαρούχο γάλα που παίρνουμε από το ψυγείο, από το σούπερ μάρκετ. Το ζαχαρούχο γάλα, όταν το βράσουμε 4 ώρες μέσα σε νερό, γίνεται έτσι. Υπάρχει βίντεο για το πώς μπορείτε να κάνετε ζαχαρούχο γάλα, αλλά πια στο σούπερ μάρκετ υπάρχει και έτοιμο dulce de leche. Δηλαδή, εγώ το πήρα έτοιμο. Δεν χρειάστηκε να το βράσω. Σε περίπτωση που βράσετε πολλά, 10-12 υπάρχει νόημα. Σε περίπτωση που δεν βράσετε πολλά, πάτε το έτοιμο. Σε περίπτωση όμως που είστε στην επαρχία και το σούπερ μάρκετ δεν έχει έτοιμο dulce de leche, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα σας την εξηγήσω. Παίρνουμε το ζαχαρούχο γάλα, όχι το γάλα βαπορέ, αυτό που έχει ζάχαρη, το βάζουμε σε μια κατσαρόλα, εδώ. Και γεμίζουμε μέχρι πάνω με νερό. Πρέπει οπωσδήποτε το νερό να καλύπτει όλη την κονσέρβα, κλειστή όμως, όχι ανοιχτή. Κλειστή η κονσέρβα, πρέπει να καλύπτει 100% την κονσέρβα μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, σιγοβράζοντας για 4 ώρες, συνεχώς προσθέτουμε νεράκι, γιατί θα πέφτει το νερό. Άμα αφήσουμε χωρίς νερό, θα μείνει εκτεθειμένο, το μισό θα γίνει ζαχαρούχο και το άλλο μισό θα μείνει, το μισό θα γίνει καραμελωμένο, το άλλο μισό θα μείνει ζαχαρούχο. Οπότε είναι πολύ βασικό να είναι βυθισμένο μέσα στο νερό. 100%. Έχω βίντεο και πώς μπορείτε να το κάνετε σε χύτρα ταχύτητα σε 30-40 λεπτά. Δηλαδή αυτό γίνεται κανονικά σε 4 ώρες, σε χύτρα ταχύτητα γίνεται ούτε σε μία ωρίτσα. Δηλαδή είναι μπαμ μπαμ. Μην φοβάστε, δεν σκάει. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά βράζουμε το ζαχαρούχο μας γάλα. Προσέξτε, πρέπει να γράφει ζαχαρούχο γάλα και όχι γάλα βαπορέ. Και μετά από 4 ωρίτσες τα ζαχαρούχα μας είναι έτοιμα. Άμα τα ανοίξουμε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι γίνεται σε οποιαδήποτε κονσέρβα. Γιατί με το που ανοίξετε μια κονσέρβα, κατευθείαν οξυδώνεται το εσωτερικό της κονσέρβας. Άμα το έχουμε κλειστό και δεν τα ανοίξουμε, μπορεί να κρατήσει και κανένα 2 μήνες στο ψυγείο. Δεν έχει πρόβλημα. Okay? Απλά άμα τα ανοίξετε, να φροντίζετε πάντα οτιδήποτε βρίσκεται σε μια κονσέρβα, είτε είναι ντομάτα, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι ό,τι υπάρχει σε κονσέρβα, κατευθείαν αλλάξτε σκεύος, γιατί οτιδήποτε αφήνουμε μέσα στην κονσέρβα οξυδώνεται, χαλάει και γενικά είναι κακό για το στομάχι μας. Το πιάνετε? Τέλεια. Λοιπόν, άρα, έχω το ζαχαρούχο εδώ, όπου επειδή βρισκόταν πάρα πολύ καιρό μέσα σε μια κονσέρβα, θέλω λίγο να το δυναμώσουμε γεύση, οπότε θα το βγάλω έτσι όπως είναι. Από εδώ. Ξαναλέω, το πήρα έτοιμο. Αλλά το πήρα έτοιμο γιατί είμαι ένας και έχω να κάνω ένα μπανόφι. Άμα έχετε τόσο κανένα που να κάνετε 2-3 μπανόφι, μπορείτε να πάρετε το ζαχαρούχο και να μαγειρέψει ένας. Ή ας πούμε, δείτε στη γειτονιά. Οι διπλανοί σας και οι παραδιπλανοί όλοι θέλουν να κάνουν ντούλτσε ντελέτσε, σας κάνει ένας για όλους. Δηλαδή σε μια κατσαρόλα μπορούμε να βάλουμε και 10. Αρκεί να είναι καλυμμένο όλο με νερό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 2-4 ώρες βράσιμο νερό. Είναι πάρα πολύ λάθος και εξοδεύουμε πάρα πολύ ρεύμα για να βράσουμε 2 ζαχαρούχα. Το καταλαβαίνετε. Οπότε σκοπός είναι να βράσουμε περισσότερο. Θα ρίξω λίγο αλάτι εδώ. Και την βανίλια μου.
Εδώ. Και λίγο σιρόπι βανίλιας ή λίγο βανιλίνη. Για να πάρει έτσι ωραίο άρωμα. Οπότε ανακατεύω το αλάτι με τη βανίλια και το καραμελωμένο ζαχαρούχο. Και τώρα με λίγο αλατάκι και λίγο βανίλια που ρίξαμε μέσα, εκεί πέρα που ήταν νόστιμο, θα καταλάβετε ότι πήγε 2 level πάνω. Παναγία μου. Τρελαίνω. Λοιπόν, άρα ζαχαρούχο έτοιμο, μπανάνες έτοιμες, μπισκότα στο ψυγείο κρυώνει. Το μόνο που μας λείπει, υπόψη, πάντα να θυμάστε ότι όταν έχετε μία κονσέρβα ρίχνετε τα καπάκια μέσα, 1, 2 και μετά πετάτε στα σκουπίδια. Γιατί υπάρχουν οι σκουπιδιάριδες, οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και φορτώνουν τα σκουπίδια και αυτό είναι σαν ξηράφι, οπότε υπάρχει περίπτωση να κοπούν όταν μαζεύουν τα σκουπίδια, 1. Και 2, υπάρχει περίπτωση να πάρει τα σκουπίδια κάποιος από το σπίτι σας που να μην ξέρει ότι υπάρχουν αυτά εκεί μέσα και να κοπεί. Οπότε πάντα παπάτε όταν ανοίγουμε μια κονσέρβα, βάζουμε το καπάκι μέσα και μετά το πετάμε σκουπίδια. Οκ, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τη σαντιγή μας, που είναι 1 λεπτό και να στήσουμε το γλυκό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για τη σαντιγή τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε την κρέμα γάλακτος και τη θέλουμε πραγματικά παγωμένη. Την έχω πάρει από το ψυγείο. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος εδώ. Μπορείτε να πάρετε και τη φυτική σαντιγή, αυτή που δεν χρειάζεται να προσθέσετε άφνη ζάχαρη, κάνει μια χαρά και σε τέτοιες συνταγές, να σας πω την αλήθεια, ίσως και να την προτιμώ για εσάς που δεν ξέρετε να κάνετε σαντιγή, γιατί εκείνη είναι πιο ανθεκτική στο ψυγείο, δεν χαλάει πάρα πολύ εύκολα και δεν πρόκειται ποτέ να σας κόψει, γιατί τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε να πολύ χτυπήσουμε, ούτε να χτυπήσουμε λίγο. Λοιπόν, χτυπάω. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε το πανόφι μας, δηλαδή τα πάντα είναι έτοιμα. Θα μαζέψω εδώ. Θα μαζέψω εδώ, αυτό να πάει στη λάτζα. Το λεμονάκι μου εδώ. Έχει άλλο μισό. Εδώ, 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 εδώ. Πάω σε αυτό. Κάτι κάνει. Τώρα θα σας δείξω και τη σαντιγή. Όπως σας είπα, δοκιμάστε ό,τι συνταγή θέλετε και αυτή είναι πολύ ωραία και τα ατομικά είναι πολύ ωραία, αλλά δοκιμάστε και με τη σοκολάτα. Δηλαδή, όντως, δεν καταλαβαίνεις καν ότι έχει σοκολάτα. Κόβει τελείως την κονσερβίλα που μπορεί να έχει το Dulce de Leche. Να βάλουμε και Diana και Victoria στα link και στο Carousel πώς φτιάχνει ο κόσμος Dulce de Leche. Να πει μπανόφι κανονικό, μπανόφι σοκολάτας, μπανόφι ατομικό, πώς φτιάχνουμε Dulce de Leche. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο Facebook και στα δύο. Πολύ σημαντικό το Dulce de Leche για να το φτιάξετε δεν είναι τίποτα. Συγγνώμη για το θεωρώ, αλλά πρέπει να χτυπήσω τη στρατηγή μου. Ελάχιστα ακόμα, θέλει άλλα 5-10 δευτερόλεπτα. Οπότε είναι το πιο εύκολο γλυκό που υπάρχει. Και στην περίπτωση που πάρετε και το Dulce de Leche έτοιμα, είναι γλυκό που γίνεται μόλις σε 5 λεπτά. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Τώρα, κοιτάξτε εδώ, σας το έχω ξαναπεί. Η σαντιγή μου αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ρευστή. Βλέπετε, είναι νερό. Πάντα μα πάντα θα σταματάτε τη σαντιγή σε αυτό το σημείο στο μίξερ. Και κοιτάξτε εδώ, εγώ συνεχίζω να χτυπάω με το χέρι. Είναι πολύ πιο εύκολη και διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή, γιατί το δύσκολο κομμάτι ήταν να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Σε περίπτωση που φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, μετά η κρέμα μας, η σαντιγή μας, σφίγγει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, συνεχίζοντας εγώ να χτυπάω εδώ με το χέρι, άλλες 20 φορές, κοιτάξτε εδώ, από η υγρή που ήταν, άρχισε να σφίγγει. Και τώρα, άμα συνεχίσω να χτυπάω λίγο ακόμα, εδώ. Το βλέπετε, καλύτερα να βγάζετε λιγότερο και να χτυπάτε με τα χέρια σας για να μπορέσετε να τη φέρετε στα μέτρα σας, παρά να παραχτυπήσετε στο μίξερ και μετά να μην μπορείτε να τη σώσετε. Και, κοιτάξτε εδώ. Έσφιξε τελείως. Το βλέπετε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να μην παραχτυπάμε την
στρατηγή μας μέσα στο μίξερ. Τη χτυπάμε εκτός μίξερ για να πετυχαίνει πάντα 100%. Λοιπόν, και έχω στρατηγή, μπανάνες, ντούλτσε, τελέτσε. Να το βάλω εδώ να φαίνεται, φαίνεται όλα έτσι. Τέλεια. Και πάμε να βγάλουμε το μπισκότο μας. Πώς φαίνεται? Τέλειο. Το μπισκοτάκι έχει σφίξει. Δεν έχει γίνει πέτρα-πέτρα, αλλά δεν μας πειράζει. Μπορούμε να στήσουμε κανονικά το γλυκό μας. Οπότε, Μαρίς, εδώ έχουμε πιο κοντά, για να μπορείτε να βλέπετε. Εδώ. Και κανονικά θα έριχνα έτσι, αλλά τώρα θα ρίξω έτσι, για να βλέπετε ακριβώς τι κάνω. Οπότε φαίνομαι λίγο έτσι παράξενα, καθώς κάνω αυτή την κίνηση. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Ξαναλέω ότι το μπανόφι πρώτος το έχω κάνει εγώ. Άντε, γιατί όλοι κάνουν μπανόφι τώρα. Το παίρνω σαν έσουμε. Να, βασικά έχω κάνει πολλά πράγματα πρώτος. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούν οι κάποιοι. Λοιπόν, ρίξαμε την καραμέλα μας, εδώ. Δεν απλώνουμε μέχρι γύρω γύρω. Βλέπετε, αφήνουμε λίγο κενό. Εδώ. Συγγνώμη. Τέλεια. Από πάνω, μπανάνες. Μην τις λυπηθείτε, εδώ. Ρίξτε τις από πάνω. Και από πάνω είναι. Είμαστε στρατηγοί. Αγία μου. Τι έχει γίνει εδώ? Έχει γίνει ένας μικρός χαμός και καταποντισμός. Λοιπόν, ρίξτε μπισκοτάκια από πάνω, ρίξτε ό,τι θέλετε, ρίξτε σοκολάτα, ρίξτε ό,τι σας αρέσει, ρίξτε. Θα αφήσετε στο ψυγείο λίγο να δέσει και μετά θα σερβίρετε κανονικά. Κοιτάξτε, εγώ θα σπάσω λίγα μπισκότα. Και τώρα άμα προσπαθήσω να βγάλω κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι θα διαλυθεί. Αλλά θα το κάνω. Θα το κάνω γιατί πρέπει να δείτε ένα κομμάτι. Δεν θα είναι το τέλειο, γιατί όπως καταλαβαίνετε μόλις το έφτιαξα πρέπει λίγο να δέσει. Αλλά εσείς θα αφήσετε λίγο να σφίξει το ψυγείο, εντάξει. Λοιπόν, ανοίγω τη φορά μου, εδώ. Όλα να. Θα χρησιμοποιήσω ξανά τη φόρμα. Κόβω ένα κομμάτι. Θα κόψω από εδώ για να βλέπετε. Εδώ. Και εδώ. Πέρα εδώ πιάτο. Όχι. Καταστρέφεται. Δεν πειράζει. Καταστράφηκε τελείως, παιδιά. Όλα καλά. Λοιπόν, το ξανακλίνω. Κατευθείαν. Πού είσαι, κλείσε. Εδώ. Μπες και εσύ μέσα. Μπράβο. Τέλεια. Και πάει στο ψυγείο. Εγώ θα πάρω αυτό που μόλις ετοίμασα. Εδώ. Και θα πάω να το απολαύσω μαζί σας. Ουουου. Λοιπόν, μπανόφι διαλυμένο. Εντάξει παιδιά, καταλαβαίνετε, πρέπει να σφίξει. Μπανάνα, σαντιγκί και καραμέλα. Όλα μαζί κάνουν το τέλειο, τέλειο, τέλειο γλυκό. Να δοκιμάστε, να μου στείλετε φωτογραφίες
Γενικά είναι εύκολο γλυκό και οικονομικό για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Γιατί γίνεται με το τίποτα και βγάζει και πάρα πολλές μερίδες. Οπότε μόλις το ετοιμάσετε, έχω φωτογραφίες. Φιλάκια πολλά και ραντεβού ή αύριο ή το βράδυ. Θα δω. Ναι. Τέρμα τσιμούς.